Δίας, τις οποίες ελπίζω να σκεφτούμε, γιατί είμαστε σε δύσκολες εποχές, με μια ακροδεξιά μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο και το ρατσισμό και την ξενοφοβία να επικρατούν, ποιοι και πόσοι μπορεί να έχουν ευθύνη όταν εκφέρουν δημόσιο λόγο. Θέλω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, είμαστε υπερήφανοι για τα ΑΕΗ και το προσωπικό τους. Έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν και ό,τι δεν μπορούσαν πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα της κρίσης. Δεν προσπαθήσαμε ούτε να φέρουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν έχουμε καλά δημόσια, ή ούτε οτιδήποτε τέτοιο. Προσπαθήσαμε να τα ενισχύσουμε, γιατί αυτό είναι το καθήκον της πολιτείας όταν λέει ότι η παιδεία είναι δημόσιο, κοινό και δωρεάν αγαθό. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Καταστροφολογία ότι δεν κάναμε τίποτα, ότι καταραίουν τα ιδρύματα, είναι μία από τις συνηθισμένες εκδοχές της καταστροφολογίας που ακούμε συνέχεια σε αυτή τη Βουλή και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα επαναλάβω ότι η όλη μας προσπάθεια για προσλήψεις στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα, κρίμα που δεν μίλησε και ο κύριος Φωτάκης, αλλά τα είπε ο Πρωθυπουργός πολύ ωραία, έχουμε φτάσει πάνω από 20.000 ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στα πανεπιστήμια, στα ΤΕΗ, στα ιδρύματα, είτε ως προσλήψεις μελών ΔΕΠ, είτε ως ερευνητών, είτε με υποτροφίες και όλα αυτά. Θέλω να πω ένα πράγμα και να διαβεβαιώσω ότι από εδώ, από τη Βουλή, όσοι κόπτονται για τα ανώτατα ιδρύματα είναι αυτοί που περιέκοψαν, θα έλεγα τσεκούρωσαν, τους μισθούς των πανεπιστημιακών και των καθηγητών των ΤΕΗ. Τα ειδικά μισθολόγια δεν είναι ένα προνόμιο αυτών των ανθρώπων που είναι οι πλέον μορφωμένοι και οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας πάρα πολύ αργά, σε πολύ μεγάλη ηλικία. Άρα είναι θέμα δικαιοσύνης το ειδικό μισθολόγιο που εμείς το παλεύουμε. Δεν μίλησε καθόλου ο κύριος Μητσοτάκης ούτε ποιες είναι οι σκέψεις του για τον ενιαίο χώρο, ποιες είναι οι σκέψεις του για την καινοτομία, έχοντας μάλιστα μπροστά του, όπως είπε, ότι το διάβασε νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Έμεινε μόνο σε κάτι το οποίο πραγματικά του υπαγόρευσαν. Δεν θέλω να πω ότι εμείς συζητάμε συνέχεια με την ακαδημαϊκή κοινότητα, προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά βήματα για να μην στραγγαλίσουμε την ανώτατη εκπαίδευση έτσι όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Να μην θυμίσω το σχέδιο Αθηνά. Για την αριστεία, το ξέχασα την ώρα που μίλαγα, μία κουβέντα. Ποια κυβέρνηση άραγε έκοψε τον προϋπολογισμό του ΙΚΙ για υποτροφίες αριστείας και ποια κυβέρνηση επανέφερε τις υποτροφίες και μάλιστα με πάρα πολύ κόπο? Κουίζω, όποιος θέλει το απαντάει. Τέλος, μία κουβέντα για τις καταλήψεις. Στα πανεπιστήμια τα οποία δεν λειτουργούν και όλα αυτά. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα είχαν μιλήσει επί 27 χρόνια για την κατάληψη του δημόσιου αέρα, η οποία στήχησε τόσο χρήμα στον ελληνικό λαό, θα είχε το δικαίωμα να μιλήσει και για τις καταλήψεις στα ανώτατα ιδρύματα. Να θυμίσω ότι όσα στήχησε η μη νομιμότητα και αδειοδότηση των καναλιών δεν έχει στοιχήσει ούτε το 1% από τη βία ή τις καταλήψεις στα ανώτατα ιδρύματα. Να συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα ως πρόβλημα, αλλά αφού έχουμε λύσει τα άλλα προβλήματα. Και να θυμίσω κάτι για το 90-91 και τις καταλήψεις και για το τι έγινε εκείνη την περίοδο. Μήπως χρειάζεται να υπενθυμίσω
ότι η βία μπορεί να τροφοδοτηθεί από το ίδιο το κράτος. Μήπως να υπενθυμίσω ότι εκείνη την περίοδο δολοφονήθηκε ο Τεμπονέρας ή ότι το 2008 δολοφονήθηκε ο Γρηγορόπουλος, γι' αυτό είχαμε τέτοια έξαρση. Ας προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε, γιατί η νεολαία όσο περιθωριοποιείται τόσο πιο άσχημο είναι και για τη δημοκρατία και για την κοινωνία και για το μέλλον της. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι,